Επίσημα φαίνεται ότι έχουν νοσήσει στην περιφερειακή ενότητα Σερών γύρω στις 50.000 από την αρχή της κρίσης, από την αρχή των κρουσμάτων. Φυσικά είναι πολύ περισσότεροι που έχουν νοσήσει, έτσι αυτοί δεν φαίνονται. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δίνει στην δημοσιότητα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, 50.000 πολίτες των Σερών έχουν νοσήσει από κορονοϊό από την αρχή της πανδημίας. Σύμφωνα με τον ομίατρο Σερών Αναστάσιο Αναστασιάδη, οι νοσήσαντες είναι πολύ περισσότεροι. Δεν είναι μόνο 50.000, όπως και παραδικά φαίνεται να έχουν νοσήσει γύρω στα 4,5 εκατομμύρια Έλληνες. Και αυτοί είναι πολύ περισσότεροι. Δηλαδή θεωρώ ότι γύρω στα 6-7 εκατομμύρια έχουν νοσήσει και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη στην περιφερειακή ενότητα Σερών μπορεί να έχουν νοσήσει γύρω στις 80.000 πληθυσμός, μπορεί και 90. Αυτές οι 50.000 που είναι καταγεγραμμένες είναι και αυτοί που προσμετρώνται και αυτοί που νόσησαν δύο φορές ή με μία φορά μόνο 50.000. Αυτό τώρα δεν το γνωρίζω. Μπορεί να καταμετρούνται και οι ίδιοι, όπως και αυτοί που εμβολιάστηκαν. Μπορεί να υπάρχει καταμέτρηση και αυτούς. Εντάξει, δεν μας ενοχλεί και αυτό στην προηγουμένη περίπτωση. Εμείς βλέπουμε την όλη εικόνα. Γενικά δείχνει ότι πάμε να σχηματιστεί έτσι μια ανοσία της αγέλης μέσω του εμβολιασμού και μέσω της τεχνητής ανοσίας και μέσω της φυσικής νόσησης. Νομίζω έχει ανοσίσει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Σταδιακά πέφτουν τα κρούσματα και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα πέσουν κι άλλο. Και θεωρώ ότι αρχές Σεπτεμβρίου, ίσως και με την αποχώρηση των τουριστών. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα έχουμε μεγαλύτερη πτωτική τάση τόσο στην περιφερειακή ενότητα Σερών όσο και πανελλαδικά. Την ίδια στιγμή μικρή είναι η πτώση στον αριθμό των κρουσμάτων. Ναι, συνεχίζουν να υπάρχουν έτσι αυξημένα κρούσματα με τον COVID, τόσο στις ΣΕΡΕΣ, στην περιφερειακή ενότητα Σερών, όσο και πανελλαδικά. Τη βδομάδα που μας πέρασε, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, έχουμε 1.410 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Σερών, όλη την βδομάδα την προηγούμενη. Να πω εδώ ότι την πιο προηγούμενη βδομάδα είχαμε γύρω στα 1.523, είμαστε γύρω στα 100 κρούσματα κάτω από τη μια βδομάδα στην άλλη. Δεν είναι μεγάλη πτώση, θα έλεγα. Ουσιαστικά είναι στα ίδια σημεία περίπου τα κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Σερών την προηγούμενη βδομάδα. Υπάρχει έτσι μια πτωτική τάση, αλλά μικρή, θα έλεγα. Στο 5% υπάρχει πτωτική τάση. Απ' την άλλη πλευρά, πανελλαδικά βλέπουμε υπάρχει αρκετά μεγάλη πτωτική τάση των κρουσμάτων. Να πω εδώ ότι τη βδομάδα αυτή είχαμε 70.000 κρούσματα πανελλαδικά, ενώ την πιο προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 100.000 κρούσματα πανελλαδικά. Άρα, πανελλαδικά θεωρώ ότι έχουμε πτώση γύρω στο 25-30%. Υπάρχει πτωτική τάση σε όλους τους σκληρούς δείκτες, δηλαδή και στους ΜΕΘ, στην νοσηλεία στη ΜΕΘ έχουμε έτσι μια μικρή πτωτική τάση, γύρω στα 118 άτομα αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. Στις εισαγωγές έχουμε πτωτική τάση. Γενικά και στους θανάτους. Τους έχουμε πτωτική τάση, αλλά επιμένουν οι θάνατοι είναι αρκετοί. Είναι γύρω στους 250 με 300 κάπου εκεί, είναι την προηγούμενη εβδομάδα μας πέρασε. Είναι αρκετοί θάνατοι, θα έλεγα. Πανελλαδικά δεν είναι μικρός ο αριθμός των θανάτων. Στις ΣΕΡΕΣ δεν έχουμε. Στις ΣΕΡΕΣ όχι, ναι, δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο θάνατο. Θα δούμε πώς εξελίσσεται τα πράγματα. Κυρίως αυτοί που κινδυνεύουν, το έχουν πει επανειλημμένα, είναι τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες ψηλού κινδύνου, δηλαδή οι ηλικιωμένοι. Και αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα, αυτοί κινδυνεύουν άμεσα και κυρίως οι θάνατοι και αυτοί που νοσηλεύονται στις μονάδες δικής θεραπείας είναι σε αυτά τα άτομα και κυρίως κάποιοι που έχουν χρόνια προβλήματα. Βλέπουμε ότι η νόσος τώρα με τον COVID συνήθως στην πλειοψηφία των ατόμων νοσούν πιο ήπια, συνήθως εμφανίζουν πιο πολύ πυρετόπιπο που διαρκεί από 2 μέχρι 4-5 μέρες, πονόλαιμο, κάποιο βήχα, κάποιες διάρρες μπορούν να δουν, έτσι αλλίωση της φωνής, κυρίως εκεί είναι στα πλαίσια των συμπτωμάτων που εμφανίζονται και υποχωρούν τα συμπτώματα σε μικρό χρονικό διάστημα. Λίγοι είναι αυτοί που νοσούν βαριά και κυρίως αυτοί που ανήκουν σε συμπαθείς ομάδες. Υπήρξε άρξηση των μέτρων, ο κόσμος απελευθερώθηκε, εκδηλώσεις γίνονται συνέχεια, υπάρχει συγχρονισμός του κόσμου. Είναι επόμενο και μην ξεχνάτε ότι έχουν έρθει και πάρα πολλοί τουρίστες. Η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύρια, θεωρώ άλλα 10 εκατομμύρια είναι από έξω. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει έτσι μια έντονη έξαρση των κρουσμάτων και όσο αυξάνουν τα κρούσματα, αυτό επιφέρουν και άλλα κρούσματα. Δεν σταματάνε.